Μα λέει το πανεπιστήμιο είναι σπίτι των φοιτητών. Ναι. Γιατί το λέει αυτό ο κύριος Φόρτσα? Εκεί είναι η Βρετανία. Το πανεπιστήμιο είναι το σπίτι του. Εκεί είναι η Βρετανία. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι το Σύνταγμα τι είπε, αυτοτελεί τα πανεπιστήμια απέναντι στην πολιτεία. Να μην παρεμβαίνει το κράτος και να τα διοικεί. Υπάρχει μέσα από την εξέλιξη της ζωής της μεταπολιτευτικής, κύριε Χατζηνικολάου, και τις παρεξηγήσεις, υπάρχει λογική ότι το κράτος να απέχει, αλλά όποιος περαστικός έτσι, έχει μία άποψη, να μπαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή την αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου θα πρέπει να την προστατεύσει η ελληνική πολιτεία, όχι τώρα που συζητάμε για τα γεγονότα της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά για όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας και για όλα τα επόμενα χρόνια. Αυτή την αυτοτέλεια τη διοικητική του Πανεπιστημίου, αυτή την δυνατότητά του να ορίζει το ίδιο την τύχη του, πρέπει να την προστατεύουμε απέναντι στον οποιοδήποτε. Όχι μόνο απέναντι στο κράτος, αλλά και απέναντι στον οποιοδήποτε το θεωρεί δικό του χώρο, σπίτι του, ας πούμε, με την έννοια του όρου του ότι ανοίγω την πόρτα και μπαίνω. Και θα με αφήσεις να πω. Και σου διαλύω τη συνέλευση και η διάλυση της συνέλευσής σου είναι διάλογος. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τελειώσει. Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καμία χώρα του κόσμου δεν γίνεται αυτό. Δεν σημαίνει άρνηση των κινητοποιήσεων αυτό. Κύριε Φορτσάκη, φαντάζομαι ότι τώρα κύριε δεν ξέρω. Υπουργέ, το είπατε πολύ σωστά, προσχωρώ σε όλα, τα είπατε ακριβώς όπως το είπατε. Πάντως την Παρασκευή δεν έκλεισε την Βρετανία ο κύριος Φορτσάκη. Ότι άλλο οι φοιτητές έχουν θεσμική έκφραση και άλλο μία μειοψηφία ορισμένων. Πάντως, κύριε Φορτσάκη, την Παρασκευή που καλέσατε εκεί την αστυνομία, δεν κλείσατε την Βρετανία, κλείσατε την νομική. Κύριε Χατζηνικολάου, να σα αφήσει. Όχι, επειδή είπε για την Βρετανία ο κύριος Λοβέρδος. Λέω για την Βρετανία. Λέω για τα γεγονότα της Βρετανίας. Γι' αυτό και διέκρινα τα γεγονότα εκεί. Θέλω να πω στον κύριο Φορτσάκη, επειδή τον άκουσα να λέει τότε στα γεγονότα της Βρετανίας, ότι θα πάρω την άποψή σας και θα την αξιολογήσουμε, θα τη συζητήσουμε. Εγώ θα έλεγα, κύριε Φορτσάκη, ότι θα πρέπει, εμείς ως Υπουργείο θα πάρουμε πρωτοβουλία. Απευθυνθούμε απέναντι και στους φοιτητές των ΤΕΗ και στους φοιτητές των πανεπιστημίων. Να οργανώσουν με έναν τρόπο τη συμμετοχή τους. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ΦΕΕ και να μην έχουμε ΣΕΕ. Και αν δεν θέλουν να το πούν έτσι, να το πούν όπως θέλουν. Να μην έχουμε τους κεντρικούς τους εκπροσώπους τόσες δεκαετίες. Αυτή την πρωτοβουλία θα την πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα μπει στη συζήτηση για να υπάρχει μια θεσμική δική τους έκφραση που να μπορεί με τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες τους να ακούγεται επισήμως. Ένα πάρα πολύ και όχι όποιος περνάει απ' έξω. Ένα πάρα πολύ θετικό βήμα το οποίο επικροτούμε. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει ανάλογες σκέψεις και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μακάρι να γίνει για να μπορούμε να εμείς έχουμε θα πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία. Εκπροσώπηση. Εμείς θα σας στηρίξουμε για να το κύριε Φορτσάκη, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους πούμε πώς θα το κάνουν. Όχι. Αλλά έχουμε την υποχρέωση να ανοίξουμε μια συζήτηση που μπορεί να καταλήξει στη Βουλή, ακαλώς, αν το θέλουν, για να έχουν πια εκπροσώπηση την οποία θα λαμβάνετε κι εσείς και η πολιτεία οπωσδήποτε υπόψη σας. Το θέλουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πρίτανη. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Που μας έκανε την τιμή να είναι απόψε εδώ. Έρχομαι σε εσάς τώρα. Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από σένα.